Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο οργάνωσης κουζίνας. Θα σας δείξω λίγα πλάνα από την μέρα που έκανα την οργάνωση και ακριβώς μετά ένα-ένα τα ντουλάπια και τα σιρτάρια αναλυτικά. Η κουζίνα είναι πανέτοιμη, είναι πλέον η επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνει η οργάνωση κουζίνας μου πήρε γύρω στις 5 ώρες και μετά ήμουνα κομμάτια γιατί έπρεπε να κάνω και κάποια άλλα πράγματα, οπότε δεν μπόρεσα να σας γυρίσω εχθές. Πάμε να σας ανοίξω λίγο ένα τα ντουλάπια. Αρχικά να σας δείξω αυτό εδώ πέρα που δεν σας το έδειξα καν στα προηγούμενα πλάνα, γιατί είναι το ντουλάπι με τα πιάτα που δεν χρειάζεται κάποιο είδους οργάνωση. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά έτσι όπως είναι. Πάμε εδώ πέρα, είναι το γωνιακό ντουλάπι όπου είχα μέσα τα τάπερ, έχω διάφορα πυρέξ και τέτοια πράγματα, μπολιέρες. Έβαλα πάνω-πάνω τα πράγματα τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιώ καθημερινά, είναι πράγματα τα οποία χρησιμοποιώ μιας στις τόσες. Και εδώ κάτω έβαλα τα τάπερ μου, όπου πρέπει να πάρω οπωσδήποτε τάπερ. Έχουν εξαφανιστεί όλα μου τα τάπερ. Είναι σίγουρα πάρα πολλά μέσα στην κατάψυξη αυτή τη στιγμή, γιατί κόβω λαχανικά, φρούτα και τέτοια πράγματα και τα αποθηκεύω στην κατάψυξη. Οπότε πολλά τάπερ είναι εκεί, αλλά είχα κι άλλα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα που είναι τα υπόλοιπα. Και έχω πάρει αυτό εδώ πέρα την ξύλινη βάση που είναι για πιάτα και έβαλα όλα τα καπάκια. Πάμε μετά ακριβώς δίπλα. Σε αυτό το ντουλάπι έβαλα του μωρού τα πράγματα που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, γιατί ακριβώς εδώ πέρα, επειδή είναι και ο θερμαντήρας εδώ φτιάχνω το γάλα του, οπότε τα έβαλα εδώ για να φύγουν πάνω από τον μπάγκο και να ανοίξει λίγο ο χώρος, αφού είχα χώρο, γιατί πέταξα αρκετά πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμουν και βρήκα πράγματα τα οποία χρειαζόμουν και τόσο καιρό δεν ήξερα καν ότι τα έχω. Και ακριβώς πάνω έχω βάλει τα τσάι μας. Όλα μας τα τσάι είναι εδώ ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα έχω το μέλι που βάζω στο τσάι, εδώ πέρα έχω το ανθρωπάκι αυτό που βουτά στο τσάι και λοιπά και λοιπά, οπότε ξέρω ότι όλα μου τα τσάι είναι εδώ.
Εδώ πέρα είναι τα ποτήρια μας, οι κούπες μας. Λοιπόν, εδώ πέρα είχα και τα καλά μας, όπου τα έβγαλα, τα αποθήκευσα σε άλλο ντουλάπι που έχω και το καλό μας σερβίτσιο με τα πιάτα, για να τα έχουμε μόνο σε κάποιο καλό τραπέζι και έτσι άνοιξε λίγο ο χώρος. Και άμα θα δείτε, έχω κάνει αυτό εδώ. Πήρα αυτές τις βάσεις από τα Τζάμπο και κρέμασα κάποιες από τις κούπες και έχει ανοίξει πάρα πολύ ο χώρος και πλέον μπορώ να πάρω τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Έπρεπε να έχει γίνει αυτή η οργάνωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια μέρα είμαι τώρα, ούτε 24 ώρες δεν έχω κλείσει και νιώθω πραγματικά άλλος άνθρωπος. Μπορώ να βρω τα πάντα πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα έβρισκα πριν. Έχω κρατήσει εδώ πέρα, έχω βάλει και στίκ κανέλας σε όλα μου τα ντουλάπια για να δίνει έτσι ένα όμορφο άρωμα. Και έχω κρατήσει κάποια γυάλινα και λίγα κανονικά ποτήρια, γιατί εμείς πίνουμε μόνο σε αυτό το στυλ ποτήρια. Μου αρέσουν, δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά γενικότερα, αν έρθουν και κάποιοι φίλοι μου σπίτι, φίλες μου, θα τους βάλω σε τέτοια ποτήρια. Νομίζω πως είναι πολύ χαριτωμένα και είναι αρκετά ιδιαίτερο να γίνεται. Να σερβίρεις το νερό, το χυμό ή οτιδήποτε έτσι, δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Πάμε στο ακριβώς δίπλα ντουλάπι, όπου είναι το ντουλάπι πάνω από την κουζίνα ακριβώς και έχω βάλει τα πράγματα που χρειάζομαι την ώρα που μαγειρεύω. Π.χ. λάδι, αλάτι, ξύδι, τέτοιου είδους πράγματα. Και δίπλα ακριβώς εδώ έχω όλα μου τα μπαχαρικά και εδώ και εδώ, όλα αυτά είναι από IKEA. Βασικά ό,τι βλέπετε σε αυτό το πλάνο. Ό,τι βλέπετε είναι IKEA εκτός από αυτό εδώ στην πρίζα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά IKEA. Άλλαξα και αυτά εδώ. Ήτανε όλα μου σε αυτό εδώ το στυλ για βαζάκι με μπαχαρικά, αλλά τα άλλαξα γιατί έχουν αρχίσει και χαλάνε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχουν αρχίσει και χαλάνε, οπότε επέλεξα να τα αλλάξω και να πάρω άλλα και πρέπει να βρω και μια αλατιέρα γιατί δεν έχουν από πάνω αυτό το στρογγυλό στόμιο με τις τρυπούλες για να πέφτει πιο σιγά το αλάτι και επειδή στα υπόλοιπα δεν το χρειάζομαι, αλλά στο αλάτι σίγουρα είπα να το αφήσω προς το παρόν και μέχρι να βρω κάτι να το ανταλλάξω. Αυτά τα καλάθια είναι από Γιούσκ και από IKEA κάποια, γιατί είναι μισά-μισά, κάποια έχω πάρει από Γιούσκ, κάποια από IKEA. Εδώ πέρα έβαλα τις βάσεις που είναι για τις κατσαρόλες όταν καίει κάτι. Ακριβώς από πάνω έβαλα βιβλία με συνταγές, χαρτοπετσέτες και το blender, όπου σήμερα το έψαχνα να το βρω. Γενικότερα σήμερα ψάχνω αρκετά πράγματα να βρω πού είναι, γιατί τους έχω αλλάξει θέση ανάλογα με το πώς με βολεύουν, οπότε σήμερα λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά θα τα μάθω πού θα μου πάει. Ακριβώς δίπλα, πάνω από το ντουλάπι που σας είπα ότι είναι πάνω από την κουζίνα δηλαδή, έχω βάλει σε αυτό εδώ πέρα το ράφι διάφορα μπαχαρικά τα οποία είναι συσκευασμένα για να μπορώ να γεμίζω τα βαζάκια, όπως και μπολική ρίγανη. Πάνω έχω μπρίκια και δοσομετρητές. Και ακριβώς εδώ σε αυτό το ραφάκι έχω βάλει το μέλι μας, έχω βάλει και κάποια γλυκά του κουταλιού και θέλω να σας δείξω κάτι που έκανα, επειδή υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα βαζάκια, επειδή πάντα κάτι θα στάξει, πάντα κάτι μπορεί να κολλήσει και δεν θέλω να χαλάσει το ξύλο. Έκοψα ένα από τα σουπλά που είχα που δεν χρειαζόμουν, το έκοψα ακριβώς στο σχήμα που είναι το ντουλάπι και το έβαλα εδώ έτσι ώστε άμα στάξει κάτι να μπορεί να πληθεί εύκολα και να μην χαλάσει το ξύλο της κουζίνας, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Και ακριβώς εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουλάπι που μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ πέρα βλέπετε που έχω χρησιμοποιήσει τις γυάλες. Λοιπόν, θέλω να πάρω κάτι αυτοκόλλητα που είναι σαν πίνακες για να γράψω πάνω ότι αυτό εδώ πέρα είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις και αυτό είναι που σκόνει μόνο του. Έχω βάλει για αρχή χαρτάκι από κάτω για να μην το ξεχάσω μέχρι να πάρω τα αυτοκόλλητα αυτά που θέλω. Και εδώ πέρα έχω βάλει ζάχαρη, τα αλεύρι μου, έχω βάλει εδώ πέρα φιωγκάκια, πένες και εδώ πέρα θέλω να βάλω το ρύζι, απλά δεν πρόλαβα να το βάλω. Αλλά θα βάλω γιατί έχω αρκετό. Είναι πράγματα τα οποία χρησιμοποιώ καθημερινά και είπα να τα βάλω σε γυάλες, θα με βολέψει πιστεύω περισσότερο. Και έχω παραγγείλει και κάποιες σέσουλες ξύλινες μικρούλες όπου θα μπορώ να παίρνω με τη σέσουλα για το αλεύρι και τη ζάχαρη τα θέλω αυτά. Ακριβώς από πάνω έχω βάλει την τοστιέρα μας, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιάνει πολύ χώρο όπως βλέπετε. Και είναι στο μοναδικό ντουλάπι που χωράει. Δεν χωράει πουθενά άλλο, οπότε έπρεπε να μπει εδώ. Και ακριβώς από πάνω έχω πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ καθημερινά. Να πέρα από αυτό εδώ που το χρησιμοποιώ καθημερινά, αλλά επειδή πάντα θα βγει μαζί με την τοστιέρα, το έβαλα εδώ για να είναι μαζί. Έχω εκεί πέρα το γκαζάκι και την ζυγαριά και κάποια άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Ακριβώς δίπλα είναι το ντουλάπι φαρμακείο μας, αυτό εδώ. Λοιπόν, τα καλαθάκια αυτά από IKEA ή Yusk
γιατί δεν ξέρω πλέον ποιο είναι ποιο. Με βολέψανε πάρα πολύ σε αυτό εδώ. Έχω βάλει εδώ πέρα όλα μας τα φάρμακα, διαφορές αλυφές, κρέμες όπου χρειάζονται για κάποιον τραυματισμό. Βρήκα και την άρνικα που σας έλεγα σε ένα από τα προηγούμενα μου βίντεο. Και επίσης έχω βάλει και τις βιταμίνες μας. Ακριβώς από πάνω το ίδιο, εδώ έχουμε θερμόμετρα και διάφορα έτσι hands, απλάστη και τέτοια πράγματα. Και πάνω έχω κάποιες συσκευασίες από το γάλα του μωρού. Λοιπόν, αυτό εκεί ψηλά δεν θα το ανοίξω γιατί είναι ένα από τα ντουλάπια που άνοιξε χθες, καθάρισε, αλλά δεν μπορεί να οργανωθεί με κάποιον τρόπο. Είναι η κουζίνο μηχανή μου εκεί μέσα. Είναι μια μηχανή που έχει blender, έχει για να φτιάχνεις το κέικ σου, έχει για να κόβεις λάχανο. Γενικότερα είναι μια πολυμηχανή στην ουσία και την έχω αποθηκεύσει εκεί μέσα. Το ίδιο γίνεται και με αυτό το ντουλάπι. Εδώ πέρα είναι η κάβα μας, να το πούμε έτσι, το μπαρ μας. Εδώ πέρα έχουμε τα ποτά μας. Και πάμε εδώ πέρα στο ντουλάπι. Πέδεμα θα το πω, με πέδεψε πιο πολύ απ' όλα, γιατί εδώ πέρα έχουμε όλα μας τα τρόφιμα. Κανονικά είναι ένα ντουλάπι που είναι να βάζεις πάνω τα κατσαρολικά σου, γι' αυτό γυρίζεις, γι' αυτό για να βρίσκεις την κατσαρόλα σου πιο εύκολα. Αλλά εμένα από τότε που μπήκα στο σπίτι με έχει βολέψει πολύ στο να βάζω τα τρόφιμα, γιατί έτσι τα βρίσκω πιο εύκολα. Πάνω έχω τα τρόφιμα, π.χ. Ριζάκια, εδώ πέρα έχω όπως βλέπετε διάφορα φασόλια και ρεβίθια, γενικότερα όλα αυτά. Τα έχω, βασικά προσπάθησα να τα φτιάξω να είναι όλα μαζεμένα, δηλαδή να είναι μαζί τα ρεβίθια, να είναι μαζί τα φασόλια, να είναι μαζί οι φακές, να είναι μαζί τα ρύζια, για να μπορώ να τα βρίσκω πιο εύκολα. Τα έχω βάλει και με ημερομηνία λήξης, δηλαδή έχω βάλει αυτά που λήγουν έξω πιο γρήγορα. Και εδώ πέρα έχω κάποιες κονσέρβες και τέτοια πράγματα. Και ακριβώς από κάτω έχουμε ζάχαρη. Και από εδώ έχουμε πιο γλυκά, δηλαδή έχουμε μερέντα, έχουμε κάποιες σοκολάτες, κάποια γαριδάκια που μου αρέσουν εμένα να τρώω, έχω και το ψωμί του τόστ μου. Και εδώ κάτω, όπως βλέπετε, έχουμε κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πέρα έχω βάλει όλα τα μακαρόνια για να ξέρω τι είναι εδώ τα μακαρόνια μας. Έχουμε κάποια γαλατάκια, κάποια νερά. Ούτε αυτό εκεί κάτω θα σας ανοίξω, γιατί είναι ένα ντουλάπι στο οποίο έχουμε μέσα τα ταψιά μας και όλα αυτά που δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή πέρα από το καθάρισμα. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου πιο οργανωμένο σημείο της κουζίνας. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ η αλλαγή. Και πάμε να σας το ανοίξω. Είναι αυτό εδώ το συρτάριο που έχουμε μέσα όλα μας τα μαχαιροπύρουνα. Και όχι μόνο, έχουμε και κάποιες αναπτύρες και ψαλίδια. Λοιπόν, εδώ πέρα αν θυμάστε είχα ένα πλαστικό το οποίο είχα πάρει από IKEA, το οποίο βέβαια ποτέ δεν με είχε βολέψει, δεν χώρισε και ποτέ, έπρεπε να το κόψω, είχε γίνει ολόκληρος χαμός και βρήκα αυτές τις τέλειες ξύλινες θήκες από τα Jumbo. Στην αρχή τις πήρα διστακτικά γιατί φοβήθηκα ότι δεν θα μ' αρέσουν, επειδή είναι πολύ μικρές, αλλά και όμως έχουν οργανώσει τα μαχαιροπύρουνά μου τέλεια και έχω βάλει και εδώ πέρα αυτά τα μαντελάκια που πιάνουμε τα τρόφιμα και γενικότερα από χθες, που είναι πολύ πιο οργανωμένα τα μαχαιροπυρούνά μου, το έχω καταχαρεί, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο πολύ το έχω καταχαρεί. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω ακόμα κάπου βρει να βάζω τα καλαμάκια μας, τα οποία δεν είναι μιας χρήσης, είναι πολλαπλών χρήσεων, κάτι θα βρω στο μέλλον. Πάμε ακριβώς στο από κάτω, όπου και εδώ πέρα έχω διάφορα κουζινικά σκεύη, το drifty και άλλα πράγματα, τα οποία κράτησα το πλαστικό το από πάνω για να τα βάλω εδώ, γιατί θεώρησα ότι επειδή έχει πιο μεγάλες θήκες από τα ξύλινα θα με βολέψει και όντως έχει βολέψει καλύτερα, οπότε τα έχω βάλει όλα εδώ πέρα. Πάμε στο ακριβώς από κάτω, όπου έχω τραπεζομάντιλα, εδώ πέρα έχω ποδιές και εδώ πέρα έχω όλα τα πετσετάκια της κουζίνας και από εδώ έχω μεμβράνη, έχω σακουλάκια αποθήκευσης τροφίμων όπως και το αλουμινόχαρτο. Εδώ πέρα έγινε λίγο ένα στρίμωγμα όπως μπορείτε να δείτε, αλλά επειδή χρειαζόμουν ένα σιρτάρι κενό για τα πράγματα του μπέμπι, έπρεπε να θυσιάσω κάτι και να στριμώξω κάτι, γιατί ακριβώς εδώ κάτω είναι όλο το σιρτάρι του μπέμπι, τα πάντα του μωρού. Κάποια μπουκάλια, κάποιες θηλές, κάποιες πιπίλες, γενικότερα πράγματα που θα χρησιμοποιούμε μετά, πιατάκια, κουταλάκια κλπ. Και πάμε εδώ πέρα στο γωνιακό, όπου εδώ πέρα είναι οι κατσαρόλες μας και έχει μπει μια πάρα πολύ ωραία τάξη. Έχω εδώ πέρα και το δοχείο μου για το λάδι μου. Έχω και αυτό εκεί πέρα που είναι για να βάζεις κάποια κέικ ή σοκολατάκια ή γενικότερα ό,τι θέλεις. Και επειδή δεν μου χωράει αλλού, πρέπει να το αποθηκεύσω εδώ γιατί είναι αρκετά ψηλό και δεν χωράει αλλού. Και έχω βάλει όλες μου τις κατσαρόλες εκεί πίσω που δεν χρησιμοποιώ συχνά. Αυτές που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, καθημερινά δηλαδή, τις έχω βάλει εδώ έξω όπως και το σουρωτήρι. Και τα καπάκια από εκείνες εκεί πέρα που έχω βάλει τη μία μέσα στην άλλη για να έχω χώρο. Έχω πάρει άλλο ένα τέτοιο που σας έδειξα πριν που έχω βάλει τα
καπάκια από τα τάπερ και έχω βάλει εδώ πέρα όλα τα καπάκια και έχουν μπει τέλεια και μπορώ να τα βρω εύκολα και με βολεύει. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποια σουρωτήρια που είναι για να βάζεις να πλένεις τα φρούτα και διάφορα τέτοια και από κάτω έχω τηγάνια τα οποία δεν χρησιμοποιώ, δεν πολύ τηγανίζω, δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Είναι το τηγανιτό φαγητό, προσπαθώ και να το αποφεύγω όσο μπορώ, οπότε τα έχω βάλει εκεί κάτω. Και εδώ είναι το τελευταίο ντουλάπι. Εδώ είναι ένα ντουλάπι που ανοίγει και ο κάδος μαζί. Είναι ένα ντουλάπι το οποίο δεν βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι μπροστά ο κάδος, αλλά έχω βάλει πράγματα τα οποία μέσα δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ήταν μια καλή ευκαιρία να βγει και ο κάδος και να καθαριστεί με χλωρίνη. Και έτσι και έκανα. Και εδώ πίσω, όπως βλέπετε, είναι και όλοι οι σωλήνες από πάνω, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Έχω βάλει τις ταμπλέτες για το πλυντήριο, έχω βάλει κάποια πράγματα για το πλυντήριο. Έχω βάλει έξω-έξω αυτά τα δύο, τα έχω κρεμάσει βασικά από αυτή τη σωλήνα. Ελπίζω να μην μου πω τίποτα. Έχω βάλει αυτό που είναι και τα φρούτα. Και δίπλα ακριβώς έχω βάλει το καθαριστικό που χρησιμοποιώ καθημερινά στον πάγκο της κουζίνας. Και εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία, όπως είναι για να γεμίζω τα μπουκαλάκια που είναι με το σαπούνι και το δικό μας. Του baby που είναι και δεν το βλέπω. Κάπου θα το έχω χώσει. Το είχα εδώ δίπλα. Είμαι σίγουρη. Αλλά πού είναι? Πάνω στον πάγκο δεν αλλάξα τίποτα. Πέρα του ότι είχα τη ζάχαρη και τον καφέ κάτω και τα ανέβασα εδώ πέρα. Έβαλα αυτό εδώ πέρα το... πώς να το πω, σαν πιάτο είναι στην ουσία, δεν είναι ακριβώς πιάτο, είναι ένα σκεύος σερβιρίσματος όπου συνήθως χρησιμοποιείται για να δίνουν τα σούσι. Αυτό είναι απλά επειδή μου άρεσε, είπα να το βάλω εδώ πάνω και έχω βάλει εδώ πέρα και τη λαβάντα μου, εδώ πέρα έχω κανονικά τα πράγματα που είχα όπως και τις κάψουλες του καφέ, εδώ πέρα τα κατσαρολάκια από IKEA, επειδή με ρωτάτε θέλω να σας πω ότι είναι από IKEA, αλλά νομίζω ότι έχουν σταματήσει πλέον, αλλά δεν πειράζει γιατί πλέον είναι μόνο για ομορφιά, διότι από την πολλή χρήση δεν τα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά μπορώ να σας πω. Εδώ πέρα πως τα θυμάστε όλα, εδώ πέρα είναι ο θερμαντήρας του baby, δεν μπορεί να βγει από εδώ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας μας, το ρολό, εδώ πέρα είναι το στεγνοτήριο του baby, ο αποστηρωτής, τα πράγματα εδώ πέρα του baby, σφουγγαράκια κλπ. Εδώ πέρα ο νεροχύτης, τα δικά μας φουγγάρια και το βετέξ μας. Και πάμε εδώ πέρα, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά και θέλω να σας τα ξαναπώ. Είναι μια γωνία του σπιτιού που δέχεται πάρα πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το κερί είναι από Γιούσκ. Η βάση εδώ πέρα είναι από The Mart. Τα δοχεία για τα υγρά απορριπαντικά είναι από IKEA. Αυτό είναι από Απιβίτα, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό εδώ πέρα, επειδή το είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο, θέλω να σας πω ότι μας έχει βολεύει πάρα πολύ. Βάζουμε μέσα χλιαρό νερό, βάζω μισό κρύο, μισό από τη βρύση, το κρατάει δροσερό όλη την ημέρα και δεν χρειάζεται τώρα που έχει βάλει ζέστες, καλά σήμερα έχει κρύο, μιλάω για τις προηγούμενες ημέρες, να ανοιγοκλίνω συνέχεια το ψυγείο, αλλά και έχω εύκαιρο το δοχείο εδώ πέρα με το νερό, οπότε είναι και στη σωστή θερμοκρασία για να μην κρυώσει ο λαιμός μου, γιατί εγώ με το που πιο κρύο, ξέρετε τι παθαίνω, εδώ πέρα το νερό μου πάντα υπάρχει το ποτήρι για να μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να πιεις νερό, ας πιω τώρα που το θυμήθηκα. Και ακριβώς δίπλα είναι η καφετιέρα. Δεν τη χρησιμοποιώ εγώ, ο κανάκης, εγώ πάρα πολύ σπάνια θα πιω καφέ. Υπάρχουν φορές που μπορεί να μου έρθει. Λοιπόν, αυτή ήταν η οργάνωση κουζίνας. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας έδωσα ιδέες και να μπορέσετε κι εσείς να οργανώσετε την κουζίνα σας εάν θέλετε. Πάντως πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι από χθες έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου. Βρίσκω τα πράγματα πιο δύσκολα βέβαια μέχρι να θυμηθώ που έχω βάλει, τι έχω βάλει, γιατί άλλαξα πάρα πολλά θέση. Τα μόνα που δεν άλλαξα και δεν θα τα άλλαζα με τίποτα είναι τα χάπια, τα οποία είναι εδώ. Ήθελα να είναι σε ένα ντουλάπι ψηλά, γιατί όταν αρχίσει το μωρό να μπουσουλάει, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάπου κάτω. Είναι πολύ επικίνδυνο. Καλά, σιγά σιγά θα μπουν και παντού ασφάλειες μόλις ξεκινήσει το μωρό να μπουσουλάει, γιατί θα πηγαίνει σίγουρα να ανοίγει σιρτάρια και ντουλάπια, οπότε θα γεμίσει εδώ πέρα ο τόπος με ασφάλειες. Αυτή ήταν η οργάνωση κουζίνας, ελπίζω να σας άρεσε. Θα χαρώ πολύ αν θέλετε να μου δώσετε και καμιά ιδέα για κάτι που δεν σκέφτηκα ή οτιδήποτε. Πάντως μέχρι στιγμής όλα με βολεύουν. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι που να μην... Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να μην με βολεύει, που να είπα ότι αυτό θα ήθελα να είναι κάπως διαφορετικό. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, θέλω να σας πω, γιατί θα με ρωτήσετε, αυτή εδώ η φασμάτινη, την ηθική που έχω βάλει τις πετσέτες, είναι ψωμιέρα και είναι από τα IKEA, αλλά πριν χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει. Είναι ακριβώς τα ίδια τριαντάφυλλα που σας έδειξα με, με τις χαρτοπετσέτες που έχω, με την ποδιά και με το...
Σουπλά που σας έδειξα που έκοψα. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε αν πήρατε κάποια ιδέα και αν θα την εφαρμόσετε ή να μου δώσετε και κάποια έξτρα ιδέα, κάτι που μπορεί να με σκέφτηκα και μπορεί να με βοηθήσει ή κάτι που μπορεί να έχετε κάνει εσείς στη δική σας κουζίνα και να σας έχει βολέψει. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου όπως και να με ακολουθήσετε στο Instagram για περισσότερα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.